Είναι όλοι τους μουλάρια, όλοι τους γαϊδούρια. Είμαστε ακατακτισμένοι, κύριε Γιώργο. Είμαστε πριν για το. Δεν μπορούμε να το. Οι κάτοικοι στην περιοχή της Ξερόλακας δεν αντέχουν και ξεσπούν. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν το έχετε πει. Το έχουμε πει. Δεν έχετε πει ότι θα κλείσει το κοιτά. Με ακούσετε. Μα τι μου λέτε τώρα. Εδώ η κατάσταση είναι κρίσιμη. Με ακούτε. Τώρα έρχεται και μου ζητάτε ανοχή εμένα εδώ. Από την πρώτη αρχή. Πού είναι αυτή. Κάτοικοι και εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας ήρθαν αντιμέτωποι με την υπερχείληση της Ξερόλακας και σήμερα προχώρησαν στον αποκλεισμό με αποτέλεσμα τα απορριμματοφόρα να έχουν σχηματίσει ουρά έξω από το χώρο. Από την άλλη τα σκουπίδια πλέον είναι στο δρόμο και σύμφωνα με τους κατοίκους η Ξερόλακα δεν αντέχει ούτε μία σακούλα. Η Ξερόλακα κατέρευσε. Αυτό το λέγαμε εμείς εδώ και 3 χρόνια περίπου, ότι το ύψος το οποίο έχει φτάσει τώρα η Ξερόλακα είναι σε υπερθετικό βαθμό και κάποια ώρα θα δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα τώρα με τα σκουπίδια. Η αναπόθεση γίνεται στους δρόμους. Μία μέρα των ημερών θα τους ανοίξει η Ξερόλακα. Και δεν έχει βρέξει κιόλανες. Εάν πήγε βρέξει, θα πάνε στην πλάση τα σκουπίδια. Αυτή ήταν μια ικανότητα των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Εμείς σήμερα λέμε ότι η Ξερόλακα έχει κλείσει. Και καλούμε τον καινούριο δήμαρχο που έχει δεσμευτεί ότι τις 31 Δεκεμβρίου θα κλείσει την Ξερόλακα. Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στην Ξερόλακα και όπως μπορείτε να διακρίνετε και εδώ υπάρχουν σκουπίδια. Δεξιά και αριστερά όγκοι σκουπιδιών έχουν εμφανιστεί. Δυστυχώς όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι, ο χώρος δεν άντεξε πλέον και ξεχύλισε. Πίστοση λίγων ημερών ζήτησαν εκπρόσωποι της νέας δημοτικής αρχής που βρέθηκαν σήμερα στο χώρο, μιλώντας με τους κατοίκους. Δημήτρης Αρδελιάνος και Γιώργος Σιγαλός άκουσαν τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και επανέλαβαν την αρχική δέσμευση του κυρίου Δημαρά, αν και ζήτησαν πίστοση χρόνου, με πολλούς να ανησυχούν ότι τελικά θα ισχύσει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι μονιμότερο. Αυτό τη στιγμή ζητήσαμε και εμείς την ανοχή, όπως το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, των κατοίκων και την υπομονή τους για πολύ μικρό διάστημα, μέχρι να μπορέσουμε να υποδείξουμε και από τις 3 του πρώτου έχουμε έτοιμες προτάσεις μας. Αυτές τις μέρες έχουμε κάνει τουλάχιστον 15 συσκέψεις για το θέμα αυτό που θα διαχειριστούν και πώς θα διαχειριστούν τα σκουπίδια από αργά μέσα στο 2011. Επομένως δεν είναι μονιμότερο, είναι σίγουρο και το δηλώνουμε ευθασώς ότι η λύση αυτή που προσιτάμε και την υπομονή των κατοίκων είναι για πολύ μικρό διάστημα. Δεν μπορούν να αναποθέσουν σκουπίδια. Δηλαδή λένε αφήστε μια-δύο μέρες, 10 μέρες κτλ. Μα δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει περιθώριο να πάνε τα σκουπίδια εκεί και να έχουν την καλή διάθεση και να λένε αυτά που λένε. Δεν μπορούν να πάνε τα σκουπίδια επάνω. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Μα αυτή τη στιγμή έχει κατολίσθηση. Για να πάνε τα σκουπίδια αυτά θέλουν τουλάχιστον 4-5 μέρες να κάνουν κάποια αναχώματα που είχαν κάνει ένα μικρό ανάχωμα λέει, στο χώρο, αλλά τους έφυγε. Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η Πάτρα απειλείται από πρωτοχρονιάτικο εφιάλτη τόνων σκουπιδιών στην περίπτωση του συνεχούς αποκλεισμού του ΧΙΤΑ. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ανοχή στο θέμα της Ξερόλακας, διότι και εμείς να πούμε όχι, όχι άλλα σκουπίδια, η Ξερόλακα από μόνη της έβγαλε το σως. Πολλές είναι οι καταγγελίες για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και για ανυπόφορη δυσοσμία στην περιοχή, αφού το κυρίω κύτταρο έχει κορεστεί. Τα σκουπίδια έχουν ξεχυλήσει και αφήνονται με συνέπεια στο δρόμο. Ενώ στη βροχόπτωση τα στραγγίσματα παρασύρονται, με αποτέλεσμα να αραίουν στο δρόμο και η κατάσταση όπως φαίνεται είναι τραγική.